Καλησπέρα από το abula.gr. Είμαστε στο αθλητικό κέντρο Χαϊδαρίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων του Αστέρα Χαϊδαρίου και της ομάδας του Ιπποκράτη ήρθε υπέρ της ομάδας του Ιπποκράτη με 1-3. Μαζί μας έχουμε τον παίκτη της ομάδας του Αστέρα Χαϊδαρίου, τον Στράτο Μακρύ. Στράτο, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η ομάδα μου συγκεκριμένα άφησε ό,τι είχε μέσα στο γήπεδο, το πάλεψε. Τέτοια δυνατά μάτς κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο αντίπαλος ήταν πιο συγκεντρωμένος σε κάποιες λεπτομέρειες και κατάφερε να πάρει το τρίποδο. Πολύ ωραία. Σχετικά με τους επόμενους αγώνες, θα υπάρξει κάποιο ντέρμπι, θεωρείς? Εμείς, όπως έχουμε το σκεπτικό ότι κάθε μάτς είναι τελικό για μας, πάμε σε κάθε μάτς με το ίδιο σκεπτικό ότι πάμε να παίξουμε ένα ντέρμπι. Δυστυχώς δεν κάναμε το ξεκίνημα που θέλαμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σηκώσουμε τα κεφάλια ψηλά. Η ομάδα μου έχει ψυχολογία παρότι τα αποτελέσματα αυτά και πάμε και κοιτάμε κάθε παιχνίδι με κεφάλι ψηλά, να δώσουμε ό,τι έχουμε. Η ομάδα σας ταλαιπωρήθηκε από κάποιους τραυματισμούς ή... Ατυχήσαμε να χάσουμε κάποιους παίκτες και από τραυματισμούς και από κόκκινες κάρτες. Δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καλό σύνολο από πίσω. Έχουμε και πολύ καλούς μικρούς παίκτες που ακολουθούν την αντρική ομάδα. Και πιστεύουμε στην ομάδα, έχουμε πολύ καλό σύνολο. Από τη διοίκηση έχετε να αναφέρετε κάτι, σας τα παρέχει όλα? Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχω δει και άλλες κατηγορίες, έχω δει και άλλες ομάδες. Η ομάδα του Αστέρα είναι από τις πιο οργανωμένες ομάδες που έχω συμμετάσχει. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Μας τα παρέχει όλα, είναι κοντά μας. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε πολύ τυχεροί. Και να αναφέρω και ότι έχουμε και δύο προπονητές πάρα πολύ καλούς, πάρα πολύ αξιόλογους. Μας τα παρέχουν όλα. Πολύ ωραία. Καλή πορεία εύχομαι, καλό κουράγιο, καλή δύναμη στους αγώνες σας. Ευχαριστούμε.